Απαιτούμε λύσεις. Λύσεις και στα καθημερινά και στα γενικά. Όταν σήμερα 270.000 επαγγελματοβιοτέχνες χρωστάνε πάνω από 5.000 ευρώ στον ΟΑΕ και τους στέλνουν μπιλιετάκια για πληστηριασμούς και φυλάκιση. Πρέπει και κατασχέσεις. Αυτό θέλει λύση. Και θέλει λύση τώρα. Δεν θέλει λύση αύριο. Στο ζήτημα του χρέους που έβαλε ο κ. Μακόπουλος. Εμάς είναι η θέση μας καθαρή. Θέλει η Νέα Δημοκρατία να έρθει να τη συζητήσει αυτή την. Ας έρθει. Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση. Αν καλέσει τον κύριο Τσίπρα, ο κύριο Σαμαράς θα πάει. Στη διαγραφή, θα σας πω για αυτό. Στη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, στη ρήτρα ανάπτυξης και στο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του χρέους, όχι μόνο της Ελλάδας, σαν ευρωπαϊκό ζήτημα. Δεύτερο, βάλατε μια σωστή. Σωστή ερώτηση, πάντα βάζετε σωστές ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ, κύριε Βίτσα. Το κοινοβούλιο. Όχι, αλήμον, δεν είναι κομπλιμέντο. Πρέπει να σας πω το εξής. Στην κανονική λειτουργία του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, ο Πρωθυπουργός της χώρας για μια σειρά ζητήματα θα έπρεπε να κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο, να καλεί και τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά εγώ θα έλεγα και τους επικεφαλής και των άλλων κομμάτων και να συζητάει και να έρχεται στη Βουλή. Αυτά τα δύο πράγματα έχουν να κάνουν με την ομαλή, και αυτή είναι η ομαλότητα και η σταθερότητα, λειτουργία της δημοκρατίας. Το κάνει. Δεν το κάνει. Άρα, αν σας καλέσει να πάτε, αν σας καλέσει να πάτε. Δεν περιμένουμε τίποτα. Σε συνάντηση που δεν έχουμε κληθεί και χωρίς ατζέντα, δεν μπορούμε να πάμε. Τι να πάμε. Όχι, μισό λεπτό. Αν σας καλέσει όμως. Τι θα αρχίσουμε τώρα να κάνουμε. Να μεσολαβήσω εγώ. Υπάρχει. Δεν υπάρχει θέμα διαμεσολάβησης. Γιατί και η κυβέρνηση ξέρει ποιες είναι οι λειτουργίες και δεν τις κάνει. Και ακολουθεί τη λογική της κλήρυνσης και του γρήγορου μαζέματος. Δια της απαντήσεώς σας αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι σε μία πρόσκληση κάτω σοβαρή, από προϋποθέσεις, να γίνει... κάτω από προϋποθέσεις, ναι... Μα να έρθει καταρχήν ο... Να το ξαναπώ. Η κυρία Μέρκελ πριν πάει, συμφωνούμε εμείς με την κυρία Μέρκελ, έχουμε μιλήσει για μερκελισμό, έχουμε μιλήσει για την καταστροφική της πολιτική κτλ. Πριν πάει σε μια σύνοδο αρχηγών, πηγαίνει στη Βουλή τη Γερμανική και λέει τι θα προτείνει. Και γίνεται συζήτηση. Προχτές ή χτες ο κύριος Σαμαράς συναντούσε τον κύριο Σόιμπλε και στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία και κανείς τουλάχιστον από όσους γνωρίζω βουλευτές της κυβέρνησης δεν γνώριζε την ατζέντα. Θέλω να πω στον κύριο Αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας. Τι περιμένει ο